σας, παιδιά! Πώς είστε? Ένας αγαπημένος τρόπος να εκφράζομαι είναι το δωμάτιό μου. Ξέρετε, η διακόσμηση δωματίου. Κάτι πολύ απλό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ή απλώς, αλλάξτε τα πράγματα κάπως έτσι. Ή έτσι. Ή έτσι. Μαγικό! Σε αυτό το vlog θα σας δείξω κάποιες συμβουλές για το πώς να διακοσμήσετε το δωμάτιό σας. Με τη βοήθεια ενός ενήλικα μπορείτε να κάνετε κι εσείς ανακαίνιση. Ένας από τους ευκολότερους και πιο γρήγορους τρόπους να αλλάξετε το δωμάτιό σας είναι να βάλετε άλλο κάλυμα στο κρεβάτι, αφού εκεί πέφτει συνήθως το μάτι. Μ' αρέσει αυτό το κάλυμα, αλλά σχεδόν όλα τα καλύματα έχουν ένα άλλο χρώμα από κάτω. Αυτό εδώ είναι κίτρινο. Μ' αρέσει! Αλλά αυτό πώς αλλάζει το δωμάτιο? Βασικά, λέω να κρατήσω το μαξιλάρι φιόγκο, γιατί είναι χαριτωμένο. Δεν νομίζω ότι τα άλλα μαξιλάρια ταιριάζουν πια, οπότε θα τα αλλάξω. Υπάρχει ένας απλός τρόπος να γίνει αυτό. Απλώς θα τα καλύψω και θα βάλω την περιγραφή κάτω από το βίντεο για να το κάνετε κι εσείς. Αυτό που θα κάνω είναι να καλύψω τα μαξιλάρια με σεντόνια που έχω από τότε που ήμουν μικρή και θα ταιριάζαν απόλυτα με το κίτρινο. Υπέροχα! Αλλά ας μην σταματήσουμε τώρα. Τι λέτε για τις κουρτίνες? Μ' αρέσει να ταιριάζουν οι κουρτίνες μου με ένα από τα μαξιλάρια στο κρεβάτι. Θυμάστε στις αρχές του καλοκαιριού που δούλευα σε εκείνο το θαλάσσιο πάρκο και κάναμε ένα σοου? Okay, to be afraid. The sun will rise again with the little help from our friends. Είχε περισσέψει τόσο πολύ ύφασμα που μου έδωσαν να πάρω μαζί μου. Και βαλά! Είναι τέλειο! Ένα μαξιλάρι που ταιριάζει με τις κουρτίνες μου. Αυτό θα σας αρέσει. Χρησιμοποιήστε σεντόνια για να καλύψετε το κρεβάτι σας, για να φτιάξετε το δικό σας κάλυμα. Εγώ έβαλα αυτά τα σεντόνια που μου έδωσε η μαμά μου. Το στυλ της είναι αρκετά groovy. Μ' αρέσει. Με τις μαξιλαροθήκες από το σετ σεντονιών, ντύστε τα έξτρα μαξιλάρια σας ώστε να ταιριάζουν με το κάλυμα. Εγώ θα κρατήσω το φιόγκο, γιατί μ' αρέσει η πινελιά χρώματος που δίνει στο ασπρόμαυρο. Ωραία. Τι άλλο? Τα ντουλάπια! Μπορείτε να βάψετε την ντουλάπα ή το γραφείο σας ακόμα και με διαφορετικό χρώμα ή και μοτίβο. Κάπως έτσι. Το αποκαλώ κυματιστό. Ή μπορείτε να κάνετε αστέρια. Χρησιμοποιήστε τα πετσαρία ή ακόμα και περιτύλιγμα. Ό,τι σας αρέσει. Και γι' αυτό το look χρησιμοποίησα κάτι πολύ απλό. Αλλά κάνει μεγάλη διαφορά στο δωμάτιο. Έβαλα φωτάκια. Δεν είναι ωραία με τα αστέρια στην ντουλάπα. Αλλά σημασία δεν έχουν μόνο τα υφάσματα, τα μοτίβα ή τα φωτάκια. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η δική σας διάθεση στο χώρο. Υπάρχει άλλος ένας τρόπος για να βάλετε την πινελιά σας σε ένα δωμάτιο. Η μουσική. Ορίστε, να σας δείξω. Είμαι της παλιάς σχολής, βινήλια. Αλλά ξέρετε τι θα το απογειώσει? Μια δισκομπάλα! Η καλύτερη διακόσμηση που υπάρχει. Αυτή τη χρονιά περάσαμε πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό έκανα αυτή τη διακόσμηση. Με βοήθησε να αντιμετωπίσω τον εγκλισμό. Αλλάξτε το περιβάλλον γύρω σας, όπως το δωμάτιό σας, με απλούς τρόπους και θα δείτε μεγάλη διαφορά. Και έτσι θα μπορέσετε να εκφραστείτε, σωστά? Και μετά... χορός! Θετική ενέργεια!